μέρες ο κατηγορούμενος έχει εμφανιστεί ακόμα μια φορά προκλητικός και αμετανόητος σε αυτή την οικογένεια. Μέχρι στιγμής ό,τι υπήρχε στη δικογραφία επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι είναι ο δράστης αυτής της δολοφονίας. Υπήρχε η κατάθεση της γενετήστριας όπου διαπίστωσε και κατέθεσε στο δικαστήριο ότι βρέθηκε γενετικό υλικό του Σωροπίδη, του κατηγορουμένου δηλαδή, σε χαρτοπετσέτες στο νεκροταφείο όπου έγινε η δολοφονική αυτή επίθεση. Ο πραγματογνώμονας, ο ιατροδικαστής, επιβεβαίωσε ότι είναι από το ίδιο μαχαίρι. Συνεπώς αυτά όλα που κατά καιρούς έχει ισχυριστεί ότι αυτός έριξε κάποιες μαχαιριές και κάποιοι άλλοι την αποτελείωσαν, δεν ευσταθεί. Από εκεί και μετά έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει το καθήκον της. Βγήκατε εκτός ελέγχου, ήταν μια αντίδραση πολύ ανθρώπινη, φαντάζομαι. Τι αισθανθήκατε εκείνη την ώρα που ακόμα δεν έχετε πει τίποτα. Είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας της Ζώρας Ζέβερη? Αν αναλύσει κανείς την κατάθεσή του, τα διάφορα υπομνήματα τα οποία έχει στείλει κατά καιρούς και τις ανακρίβειες στις οποίες έχει υποπέσει, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Από εκεί και ύστερα κατηγορούμενος είναι, μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να πλάθει οποιαδήποτε σενάρια, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι από τα σενάρια τα οποία έχει πει ήδη έχουν καταπέσει, μιλούσε για κάποιον αστυνομικό, ο οποίος είναι ανύπαρκτος. Υπάρχουν συνεργοί, κατά τη γνώμη σας? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι δύσκολο. Για να είμαστε αξιόπιστοι, ας αφήσουμε να κρίνει η δικαιοσύνη μέχρι την τελευταία στιγμή, να συμπληρώσουμε το τελευταίο τετραγωνίδιο του παζλ. Αλλά αν θέλετε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, από τις πρώτες μέρες και με τον κύριο Λίτρα και με τον κύριο Μανίκα και με τον Κώστα, που πραγματικά, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, είπατε για την οργή του. Ο άνθρωπος αυτός είναι ζωντανός νεκρός. Επειδή έχω δει ιδιαίτερα μαζί του, έχω το δικαίωμα να το λέω. Τον βλέπω συνέχεια σε μια κατάσταση και αυτό που έκανε και αυτή η έκρηξη ίσως είναι πολύ λίγη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. 12 ετών θα συνεχιστεί. Είναι και στη Σοφία.